την Epic Devil και είναι η εκπομπή Game Phones. Επειδή τις προάλλες είχε το καράτε και την τηλεόραση και επηρεάστηκα, άρχισα και εγώ τις μαλακίες. Και μεγαλύτερη μαλακία από όλες που σας άκουσα και έπαιξε το παιχνίδι που μου ζητήσατε. Το σημερινό παιχνίδι λέγεται Ninja Saga και είναι ένα συνδυασμό του anime Avatar και του Ninja Warrior που έπαιζε κάτι καμένα μεσημέρια μετά το κάστρο Τακέση. Όλα αυτά με μουσική φλογέρα και γραφικά για το Tekken του Game Boy Advance. Κλείστε τα μάτια. Ας πάμε στο διατάφτα. Είσαι ένας επίδοξος νίντζα και πρέπει στην αρχή να φτιάξεις τον πολεμιστή σου. Βλέπω λίγο κι εγώ ότι έχει επιλογές για ρούχα, μαλλιά και τέτοια. Λέω από μαλάκα, καλό φαίνεται. Μέχρι που το άνοιξα. Τα γραφικά του παιχνιδιού σε κάνουν θέλεις να βγάλεις τα μάτια σου με την κουτάλα παγωτού και να τα σερβίρεις για 9 μαρτύρες στο μαλάκα που έκατσε και φτιάξε αυτό το πράγμα. Πέραν αυτού, οι επιλογές που σου δίνει το παιχνίδι για να φτιάξει το χαρακτήρα είναι λιγότερες και από τις πιθανότητες που είχε η Ελλάδα όταν μπήκε εξ αρχής στο Μουντιάλ. Αλλά οκ, θα μου πεις, δεν παίζει Sims, τι περιμένεις. Εντάξει, μαλάκες, αν να βλέπω 5 πίξελ να κουτουλιούνται μαζί με άλλα 5 πίξελ, γάμα το κλείστο, πάνω παίξω στο τριωτουβλάκια καλύτερα. Τέλος πάντων, το φτιάχνουμε όπως όπως και μας βάζει να επιλέξουμε στοιχεία της φύσης. Όπα, όπα, εδώ ψηλά έχει αρχίσει να γίνεται γαμάτο. Λοιπόν, επιλέγω νερό και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Και ξαφνικά βλέπει την πρώτη δοκιμαστική μάχη και ξενερώνει. Χα, το πιάστηκε νερό, ξενερώνει. Ήταν αστείο ήταν. Όχι, τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, η φάση της μάχης είναι λίγο Pokémon. Πετάς σε νεράκι, πετάει και αυτό το νεράκι και όποιος βραχεί περισσότερο χάνει. Κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να γίνει ωραίο σενάριο για τσόντα αυτό. Οκ, παρεκτράπη, θα το κόβω. Έχουμε λοιπόν τον νίντζα μας, έχουμε μία πόλη με σκίτσα δημοτικού και μία υπομονή να εξαντλείται. Α, όπα, η πόλη έχει και σοπ. Κάτσε να δούμε τι ρούχα και όπλα έχει, ναι. Ναι, όχι γάμο, το λέω να μην ολέξω. Τουλάχιστον έχει και μία ακαδημία στην οποία μπορείς να εξασκήσεις τον νίντζα σου να κάνει περισσότερο damage και μπορείς στην πορεία, αφού ανέβεις level, να δημιουργήσει και μία ακαδημία με 6 ή στην πορεία περισσότερο νίντζα. Οι οποίοι βέβαια θα είναι εννοείται όλοι ντυμένοι με συνολάκια ομόνια των 90s. Και επειδή κάθε οτάκου που σέβεται τον εαυτό του θέλει και μια ιστορία να τον κρατήσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με ένα μυστικό πάπυρο που κλάπηκε και κάτι μαγικές δυνάμεις. Αλλά αυτό το λύει στην αρχή. Στη συνέχεια δεν ασχολείται καθόλου. Βασικά το ξεχνάνε τελείως στη συνέχεια του παιχνιδιού αυτό. Εν τω μεταξύ έχετε ακούσει την παροιμία που λέει θέλει που. Που ήταν ανακριφτή και η χαρά δεν την αφήνει. Λοιπόν, το μεγαλύτερο γέλιο το έριξα όταν μπήκα στην επίσημη σελίδα του παιχνιδιού και είδα τα hashtags που έχει ξεκάθαρα hashtag Naruto και Naruto Game. Εντάξει, το καταλάβαμε, προσπαθείτε να βγάλετε λεφτά από τους φαν του Naruto. Εντάξει, ρε boost. Τουλάχιστον κάτι το διακριτικά. Νομίζω βασικά το παιχνίδι κατάφερε να με κουράσει σχετικά σύντομα, κερδίζοντας το βραβείο για το ταχύτερο πόν που έχω ρίξει μετά το Flappy Bird. Ακούστε να δείτε παλικάρια μου εκεί στην Imagine Entertainment που φτιάξετε αυτό το πράγμα. Το να παίρνει ένα έτοιμο σενάριο και να μην δένει τον κόπο καν να φτιάξει λίγο τα γραφικά ή να φτιάξει λίγο την ιστορία είναι τουλάχιστον εξοργιστικό. Το καταλάβαμε? Μπράβο, παιδάκια. Πον και πάρω το πόθο να μην το βλέπω και σε φιλιάζουμε καλοκαιριάτικα. Μην μου ξαναστείλει τέτοια μαλακία να παίξω, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Φεύγω, με εκνευρίσατε. Τα σχόλια στα comments, τα λέμε το επόμενο επεισόδιο και μέχρι τότε καλό κάψιμο.